στιγμή που η γιορτή στο σχολείο του Μάριου έχει μετατραπεί σε τραγωδία. Η σφαίρα έχει καρφωθεί στο κεφαλάκι του, το κορμάκι του έχει σοριαστεί στο έδαφος και το ασθενοφόρο έχει έρθει να τον παραλάβει για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο παιδών. Σήμερα, 5 μέρες μετά τον άδικο χαμό του μικρού παιδιού, δόθηκε η εισαγγελική παραγγελία προκειμένου να γίνει πραγματογνωμοσύνη που θα καταγράψει την ακριβή πορεία της μοιραίας σφαίρας. Βυθισμένοι στο πένθος και στον πόνο, οι γονείς του Μάριου, που στόλισαν το παιδάκι τους για να λάμψει στη γιορτή του σχολείου, αλλά το έχασαν από τη μια στιγμή στην άλλη, μαζεύουν τα κομμάτια τους και ζητούν από την πολιτεία να λάβει μέτρα για να μην σκοτωθεί κι άλλο παιδάκι και βρεθεί κι άλλη οικογένεια στη δική τους τραγική θέση. Επιθυμούμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας από όλη την Ελλάδα αλλά και κυρίως όλους τους κατοίκους του Μενιδίου. Το μόνο που ζητάμε ως γονείς από την πολιτεία είναι να ακούσει με σοβαρότητα τη φωνή αυτών των ανθρώπων που και οι ίδιοι είναι γονείς και ζητούν την προστασία της, έτσι ώστε στο μέλλον να μην βρεθεί καμία οικογένεια σε παρόμοια θέση με τη δική μας. Έγινε ένα σοβαρό ατύχημα. Τώρα ο Θεός το έκανε, δεν ξέρουμε πώς έγινε. Ελπίζουμε να είναι το τελευταίο το παιδάκι μας.